μας έστειλε ένα mail που μας λέει: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ως νέα δημοτική σύμβουλος λειτουργώ θεσμικά στο ρόλο που μου ανατέθηκε από τους συμπολίτες μας και έχω το θάρρος να εκφράζω την άποψή μου σε ό,τι εντοπίζω. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να εξετάσω πιο σφαιρικά το συγκεκριμένο θέμα και έτσι δεν κρίνω σκόπιμο να τη συγκεκριμένη στιγμή να προσέλθω στο διάλογο. Θεωρώ πάντως πως ό,τι ήταν να αναφέρω το έκανα εγγράφως και δημοσίως. Και πάλι σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση, Παπαδοπούλου Βαλεντίνα, Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Τώρα τι να σχολιάσω, κύριε Τατσούλη. Τι σχολιάσμα να κάνω. Τέλος πάντων, η κυρία Βαλεντίνα Παπαδοπούλου, είχαμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχε ένα θέμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε την πρόσληψη ενός ατόμου το οποίο θα διαχειρίζεται κάποια θέματα στην υπηρεσία. Και ένα στα θέματα. Η πρόσληψη αυτή είναι από ένα πρόσωπο που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι λέει ο νόμος. Ο νόμος 4604 του 19, άρθρο 99, παράγραφος 10, λέει ότι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ΔΕΙΑΚ μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση με αντινηστεία και αντινηστεία αυτή των 600 ευρώ. Αρκεί η υπηρεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την πρόσληψή της και να χρειάζεται αυτή η πρόσληψη. Επειδή στη ΔΕΙΑΚ, κύριε Ρατσούλη, αυτόν τον καιρό εμείς ξεκινάμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση στην εταιρεία και όπως έχω πει και άλλες φορές και θέλουμε να κερδίσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες. Και όπως γνωρίζετε, η ΔΕΙΑΚ, ό,τι έργα κάνει είναι κάτω από τη γη και δεν φαίνονται. Και ό,τι εργασίες κάνουμε θα πρέπει να τις κοινοποιούμε και να τις μαθαίνει και ο κόσμος. Αποφασίσαμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασχολείται με την προβολή της εταιρείας, να χειρίζεται το site της εταιρείας, το οποίο είναι ενεργό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς επίσης και να χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, το οποίο έχουμε θέμα. Και πάνω σε αυτό το άλλο τα ζητήματα, τα τρία, αποφασίσαμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αναλάβει αυτή την ευθύνη και να αμείβεται αφού θα εργάζεται κανονικά στην επιχείρησή μας. Εδώ λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου, ένα δημοσιογράφο. Ναι. Ο που είναι ο κατάλληλότερος να χειρίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εδώ λοιπόν η κυρία Παπαδοπούλου λέει το εξής. Δεν θεωρώ απαραίτητο. Το λέω εγώ πρώτα. Την κυρία Παπαδοπούλου τι είπε, το διάβασα. Ναι, να το πούμε για τους ακροατές που δεν ξέρουν το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Κυρία... διαβάσει την ανακοίνωση, αλλά να τοποθετηθώ εγώ και δεν μπορεί να την διαβάσει. Ναι, ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο λεκτικά και προφορικά είπε ένα ξερό όχι και δεν έχει καμία τοποθέτηση. Και εκ των υστέρων έκανε μια γραπτή ανακοίνωση την οποία τη μοίρασε και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό τον τρόπο ακολουθεί και δικαίωμά του να τον ακολουθεί. Το θέμα όμως είναι όταν είσαι μέλος ενός Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα τοποθετείς στο Διοικητικό Συμβούλιο σου, λες τις απόψεις σου μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκ των υστέρων επιλέγεις τον δρόμο που θέλεις εσύ. Θέλεις να αυτό είναι το μέσο μαζικής ενημέρωσης, ό,τι θέλεις κάνεις. Αλλά πρώτα σέβεσαι το Διοικητικό Συμβούλιο που είσαι μέλος και σε έχει στείλει το Δημοτικό Συμβούλιο να είσαι μέλος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, για να βάλουμε και τους ακροατές που δεν ξέρουν το θέμα, η κυρία Παπαδοπούλου λέει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την απασχόληση ατόμου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ με αμοιβή στην δημοτική αυτή επιχείρηση, όταν πρόσφατα σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δήμου Καστοριάς απορρίφθηκε η ανανέωση συμβάσεων εργασίας για 8 εργαζομένους κοινωνικών δομών, συγκεκριμένα παιδικών σταθμών. Όταν λοιπόν τη μια στιγμή γίνονται μειώσεις προσωπικού που τις επιχορηγεί το ΕΣΠΑ, είναι αδικαιολόγητο και προκλητικό να γίνονται ταυτόχρονα νέες συμβάσεις εις βάρος του Ταμείου του Δήμου Καστοριάς. Γι' αυτό το λόγο και μειοψηφώ, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Μα εδώ τώρα φάση και τη φάση. Τη μία είναι υπέρ το να προσλαμβάνουμε εργαζόμενους εκεί που τους χρειαζόμαστε και εδώ που τους χρειαζόμαστε λέει όχι, δεν προσλάβουμε εργαζόμενο. Και τι σχέση έχει η ΔΕΙΑΚ με τους παιδικούς σταθμούς? Τι συγκρινομανόμια πράγματα. Εδώ είναι εταιρεία, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι ίδρυμα κοινής ωφελίας ούτε παιδική σταθμή. Εδώ είναι μια εταιρεία, η οποία εταιρεία πρέπει να λειτουργήσει και υπάρχουν κανόνες λειτουργίας. Ούτε παρανομούμε, σας διάβασα και τον νόμο ποιος είναι ακριβώς και τι λέει ο νόμος. Και ότι πήραμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πήραμε γιατί ο νόμος λέει πρέπει να είναι αποκλειστικά μέλος της διοίκησης της επιχείρησης. Τώρα, αν δεν της αρέσει της κυρίας Παπαδοπούλου η πρόσληψη, είναι άλλο θέμα. Αλλά θα σας πω κάτι, κύριε Νατσούλη, που δεν είχα σκοπό να το πω δημόσια, αλλά επειδή έτσι όταν προκαλούμε κάποιες στιγμές πρέπει και εγώ να απαντάω και να λέω κάτι. Λοιπόν, στις 1 Τετάρτου 2015, από 1 Τετάρτου 2015 ως 31 του 2015, για τον ίδιο λόγο εργαζόταν στην εταιρεία μας, στη ΔΕΙΑΚ, η κυρία Χρυσοβαλάντο Παπαδοπούλου. Σας διαβάζω τη σύμβασή της που είχε ήδη εταιρεία. Η κυρία Χρυσοβαλάντο Παπαδοπούλου, τι σχέση έχει με τη Βαλεντίνα Παπαδοπούλου? Ναι, η κυρία Χρυσοβαλάντο Παπαδοπούλου. Λοιπόν,
Τι Ελληνική α, είναι, είναι, α, νο, είναι Βαλεντίνα, είναι το ίδιο. Ναι, Βαλεντίνα Χρυσοβαλώνη, ναι, 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 ναι. Βαλεντίνα. Λοιπόν, α, η βασίλει. Κυρία Παπαδοπούλου που είναι τώρα μέλος ΔΕΙΑΚ ήταν... Είχε σύμβαση, είχε κάνει την πρακτική της άσκησης στην εταιρεία μας. Λοιπόν, ναι. Για ποιο λόγο την προσέλαβα να κάνει πρακτική στην εταιρεία μας. Προώθηση της εικόνας της εταιρείας. Ό,τι κάνει σήμερα η εταιρεία μας. Αυτό το ρόλο είχε αυτή. Την προώθηση της εταιρικής στρατηγικής που αφορά. Η πρακτική άσκηση ήταν αμοιβόμενη. Βέβαια. Ναι. Με σχεδόν το ίδιο μισθό που θα έχει και η σημερινή. Άρα λέτε, ρωτάτε σήμερα πώς είχε επιλεγεί τότε η κυρία Παπαδοπούλου. Όταν είναι για τον εαυτό μας είναι καλά. Όταν είναι για τους άλλους, κοιτάμε. Ποιο είναι το σωστό και τι δεν είναι. Έχει εργαστεί στην ΔΕΙΑΚ, κυρία Παπαδοπούλου. Βέβαια, λοιπόν, συγγραφεί για σημαντικά γεγονότα που φορούν είτε την εταιρεία είτε το κοινό καλό. Όταν πρόεδρος ποιος ήταν, ο κύριος Πετκανάς ήταν τότε. Το 2015 δεν ξέρω ποιος ήταν. Το 2015 είναι. Μία Τετάρτη του 2015 είναι η σύμβασή της. Το 2015. Μέχρι 31 του 2015. Μάλιστα. Ποιος ήταν τότε. Λοιπόν, με το ίδιο σκοπό είχε προσληφθεί τότε η κυρία αυτή για να κάνει αυτή τη δουλειά. Σήμερα που παίρνουμε κάποιον άλλο δεν της αρέσει. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι η εταιρεία, δεν είναι να παίζουμε τη ΔΕΙΑΚ. Δεν μπορεί όταν είναι για μας είναι καλά και όταν είναι για άλλους βγαίνουμε και συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τη ΔΕΙΑΚ, το νομικό πρόσωπο, την κοινοφελή. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός τομέας. Βλέπετε ότι αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Παπαδοπούλου, επειδή είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ πέρα από το Δημοτική Σύμβουλος. Είναι μια τακτική που τη βλέπετε να συνεχίζεται ή βλέπετε ότι ήταν μια μεμονωμένη τοποθέτηση της κυρίας Παπαδοπούλου και από εκεί και μετά. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι κάτι την έχουν παρασύρει να κάνει. Το λέω αυτό γιατί είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανοίγουν κάποια μέτωπα. Το λέω, ξέρετε γιατί, κύριε Τόσκο. Είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανοίγουν κάποια μέτωπα. Τα είδαμε και μέσα από τις εκπομπές μας της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό ρωτάω. Θα δούμε και μέτωπα στην ΔΕΙΑΚ με συγκεκριμένα πρόσωπα. Καλό είναι να μην δούμε. Καλό είναι να μην δούμε. Και άμα θέλουμε να δούμε, μπορούμε να δούμε και για το παρελθόν τα μέτωπα. Γιατί η κυρία Βαλεντίνη ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Με τον κύριο Πετκανά. Και άμα θέλει, μπορούμε να δούμε και το παρελθόν, να δούμε και το μέλλον. Τώρα, βέβαια, Γιώργος Πετκανάς δεν υπάρχει, είναι η ομάδα δεν υπάρχει, αλλά τώρα. Υπάρχει Τόσκος Πέτρος, ο οποίος έχει 2 εβδομάδες που έχει αναλάβει την επιχείρηση και έχει κάνει κάποια βήματα τεράστια που δεν έγιναν για χρόνια και ασχολούμαστε με μικροπράγματα και μικροπολιτικές. Το ότι σήμερα, κύριε Νατσούλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η νέα διοίκηση του Δήμου έχουμε. Πολλά θέματα που αφορούν εργασιακά, είτε για προσλήψεις είτε για μη ανανεώσεις. Είναι ωραία. Και τι σχέση έχει η ΔΕΙΑΚ με τις μη ανανεώσεις των παιδικών σταθμών. Ναι, θέλω να πω ότι γενικά μας απασχολούν αυτά τα θέματα στην αρχή της θητείας σας. Έτσι θέλουν κάποιοι να μας απασχολούν γιατί δεν βλέπουν την ουσία και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε λίγο χρόνο να τοποθετηθώ. Ναι. Είμαι 2 εβδομάδες στην επιχείρηση. Με το που ήρθα στην επιχείρηση. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν κατέθεσα μία μελέτη φωτοβολταϊκού πάρκου στη ΔΕΗ για να πάρω έγκριση για να τοποθετηθεί αυτή το φωτοβολταϊκό στο ευρωπαϊκό καθαρισμό. Μόλις πάρω την έγκριση στη ΔΕΗ θα την καταθέσουμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος και όλη αυτή η μελέτη και η επένδυση αξία 300.000 ευρώ δεν θα κοστίσει ούτε 1 ευρώ στην εταιρεία. Βρήκα δωρεάν μελέτη την οποία την κατέθεσε η ΔΕΗ που δεν έκανε κανένας για χρόνια ολόκληρα. Να γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο στο βιολογικό και καθόμαστε κοιτάμε τι είναι Παναγίνα Παπαδοπούλου και άμα έστειλε στα μπλοκ ανακοινώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της εταιρείας. Δεν κοιτάμε που δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουμε εδώ μέσα. Θα ασχολούμαστε με αυτά. Να σας πω κάτι άλλο. Που η σημαίνει εταιρεία... αυτή η επένδυση ότι δεν θα έχει ανάγκη κανένα ρεύμα άλλο πέρα όχι από αυτό έχει που... ανάγκη, αλλά ένα μεγάλο μέρος του ρεύματος θα είναι μέσω της επένδυσης αυτή, η οποία επαναλαμβάνω δεν κόστησε ούτε 1 ευρώ στην επιχείρηση. Εντάξει, με 0 κόστος στην επιχείρηση. Δεύτερον, με το που ήρθα αμέσως στο πρώτο θέμα που βάλαμε ήταν την εξαγγελία να μάσουμε τα χρήματα που οφείλουν οι πολίτες και να κάνουμε μια ευνοϊκή ρύθμιση πολιτών προς την εταιρεία. Και ήδη η ρύθμιση έχει ξεκινήσει, ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους πολίτες, γιατί η εταιρεία, ξέρετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, λέτε, από τους πολίτες που χρωστάνε πόσα, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για αυτούς που χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ στη ΔΕΙΑ. Το ποσό που χρωστάνε οι πολίτες προς την επιχείρηση και να τσούν είναι ύψος περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Οι πολίτες λοιπόν χρωστάνε στη ΔΕΙΑ για να τα βάλουμε κάτω 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Λοιπόν, η ρύθμιση έχει ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Με τις προσαυξήσεις είναι αυτό ή χωρίς προσαυξήσεις. Και με προσαυξήσεις.
Υπάρχουν όμως, κύριε Γενατσούλη, κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι συνειδητά κακοπληρωτές. Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας προστάει πάνω από 5.000 ευρώ στην επιχείρηση. Γι' αυτό ρώτησα. Για 15 χρόνια νερό. Γι' αυτό ρώτησα αν ενδιαφέρον υπάρχει για να μπουν σε ρύθμιση αυτοί που είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Ως στιγμής δεν δείξαν ενδιαφέρον. Αλλά κανένα ενδιαφέρον. Όσοι χρωστάνε λοιπόν τα ντερά τους, δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τη ρύθμιση. Τραβά το καπελάκι τους που λένε. Αλλά και εσείς τι θα κάνετε σε αυτούς? Τι θα κάνουμε εμείς? Άμεσα από εβδομάδα ξεκινάμε τις διακοπές νερού. Και δεύτερο, θα κινηθούμε νομικά απέναντί τους. Η ΔΕΑΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα τα οποία της οφείλουν. Γιατί η ΔΕΑΚ, κύριε Νατσούλη, είναι ο Δήμος Καστοριάς και είναι η Δημότης Καστοριάς. Τα χρέη που έχει επιχείρηση η ΔΕΑΚ προς τη ΔΕΗ, που είναι 5,5 εκατομμύρια, ό,τι και να γίνει και να κλείσει η εταιρεία, δεν θα ευχαριστούν ποτέ. Κύριε Τόσκο, σε αυτούς που χρωστάνε πάνω από 5.000, μπορεί να πέστε και σε γνωστά ή μεγάλα ονόματα της τοπικής μας κοινωνίας. Εκεί τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε? Θα τους πάω στα δικαστήρια. Ό,τι λέω νόμος. Εγώ, κύριε Ρατσούλη, πληρώνω και εσείς και ο κάθε ένας που μας ακούει είναι κοροϊδά. Και αυτοί είναι οι έξυπνοι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό. Χαίρομαι πολύ που το λέτε. Επιτρέπετε να βλέπω εγώ εδώ τώρα ξενοδοχεία να οφείλουν νερό, να βλέπω κέντρα εστίασης να οφείλουν 6 και 7 χιλιάδες ευρώ νερό, κέντρα εστίασης. Και η κυρία που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη να είναι τυπική και να τα πληρώνει όλα. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Ρατσούλη. Δεν γίνονται, κύριε Τόσκο, είμαι μαζί σας σε αυτό το θέμα. 100%. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εάν δεν το κάνουμε τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Αρκεί να το δω, ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Τόσκο, επειδή αυτή τη φράση ή το πνεύμα αυτής της άποψης το έχουμε ξανακούσει από πρόεδρος ΔΕΙΑΚ. Είδαμε όμως την πορεία ότι δεν έγιναν πάρα πολλά πράγματα για να μην τους αδικήσω όλους. Κύριε Ρατσούλη, τελευταία είστε αποφασισμένος να τους κλείσετε το νερό και για πάντα, αν δεν ξοφλήσουν τα θεόρατα ποσά που χρωστάνε? Βεβαίως, και θα το δείτε σύντομα, θα δείτε και τις αγωγές που θα κάνουμε και όλα. Είμαστε εδώ, θα τα βλέπετε όλα σιγά σιγά. Επίσης, κύριε Ρατσούλη, με το που ανέλαβα, δεν υπήρχε αποθηκάριος στην επιχείρηση της ΔΕΙΑΚ. Όπως και σήμερα, ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει αποθηκάριος. Δεν υπάρχει γραφείο κίνησης που να ελέγχει πού κινούνται τα αυτοκίνητα, πού πάνε. Πώς βάζουν πετρέλαιο, πώς βάζουν καύσιμα, αδερφέ. Πώς πάει κάποιος και βάζει καύσιμο? Ποιος του δίνει εντολή? Ποιος λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να πάει στην Κορισσό σήμερα και να γυρίσει? Από πού? Ποιος τα λέει αυτό? Για την Κορισσό έχω θέμα μετά, μην να το ξεχάσω. Το μαγαζί ήταν ξεσκέπαστο. Πρέπει να το σκεπάσουμε. Εάν τώρα προβώ στο να προσλάβω αποθηκάριο, τι θα μου πει η κυρία Βαλεντίνα, θα ψηφίσει όχι? Να μην πάρω αποθηκάριο γιατί δεν ανεώσαμε τις συμβάσεις που είχα λήξει στους 7 νηπιαγωγούς? Είναι λογική αυτή? Έτσι θα λειτουργήσει ο Δήμος? Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό δεν θα ψηφίσει για τον υποθηκάριο που πρέπει να προσλάβουμε. Με μπλοκάκι, έτσι, όχι μόνιμο. Όλα είναι με συμβάσεις αυτά στη ΔΕΑΚ. Και με μπλοκάκι εξωτερικός συνεργάτης έρχεται για ένα χρονικό διάστημα. Η ΔΕΑΚ δεν προλαμβάνει μόνιμο προσωπικό. Το 90% του προσωπικού της είναι με μπλοκάκι. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά αν θέλουμε να βάλουμε την ΔΕΑΚ σε ένα σωστό δρόμο και σε ένα δρόμο ανάπτυξη και να κάνει τα πρώτα βήματά της. Εάν δεν θέλουμε, μπορούμε να ασχολούμαστε με κουτσουμπολιά. Τι είπε ο πρόεδρος εκεί, τι έκανε εκείνος, ή γιατί δεν πήρα τον άλλο και δεν έκανε τον άλλο. Εγώ κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλα αυτά και προχωράμε στο να πάμε την εταιρεία μπροστά, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με το πρώτο με το οποίο ασχολείστε ουσιαστικά, μας είπατε, είναι το φωτοβολταϊκό στον βιολογικό καθαρισμό. Το οποίο περιμένουμε την έγκριση της ΔΕΗ, έχουμε καταθέσει τη μελέτη και περιμένουμε το OK για να πάρουμε τις ανάλογες κιλοβατέρες. Πρώτα παντά, και το δεύτερο με το οποίο ασχολείστε είναι η ρύθμιση χρεών και το κυνήγι των κακοπληρωτών όσο ψηλά ή μεγάλα ονόματα κι αν είναι. Και στο να βάλουμε σε μια σειρά την αποθήκη και τα έξοδα της εταιρείας. Και καθώς επίσης να αλλάξουμε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά για να αλλάξουμε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και να πάμε σε μια ιδιωτική εταιρεία, η ΔΕΗ θέλει το 10% της οφειλής να το καταβάλουμε και μετά να μπούμε σε ρύθμιση για να μπορέσουμε να απαλλαχτούμε από τη ΔΕΗ και να πάμε σε ένα ιδιωτικό πάροχο. Εσείς κάνουμε και έχετε αυτό, βγάλει ακριβώς το νούμερο της ΔΕΗ σαν ΔΕΙΑΚ, κύριε Τόσκο? Τι οφείλουμε? Ναι, ναι. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τι ξοδεύουμε το χρόνο? 800.000 ευρώ θέλουμε για ρεύμα. Και κάποιοι καταναλωτές πρέπει να καταλάβουν. Μιλάτε για όλα τα αντλιοστάσια του Δήμου Καστοριάς? Για όλα. Τα 100 αντλιοστάσια του Δήμου δουλεύουν με ρεύμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο το είχα πει και σε κάποιον άλλο σταθμό. Θα πάρω μια κοινότητα ορεινή, Πολυκέρασος συγκεκριμένα. Το τελευταίο χωριό στο Βίτσι από τη μεριά της Καστοριάς. Ξέρετε ότι δεν έχουν πίνει νερό με φυσική ροή. Το νερό δεν πάει με φυσική ροή στις 4 οικογένειες που μένουν εκεί πέρα.
Εισπράττει η ΔΕΙΑ από αυτές τις τέσσερις οικογένειες 300 ευρώ το χρόνο, έξοδα, κύριε Νατσούλη, 13.000 ευρώ. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Και αυτό σας λέω για μια κοινότητα. Δεν θα αναφερθώ στις άλλες 45 κοινότητες που έχει ο Δήμος Καστοριάς. Σας λέω μια κοινότητα τι έξοδα έχει. Το να έρθει το νερό από την Κορομπιλιά στην πόλη της Καστοριάς. Έρχεται με φυσική ροή. Κάποιοι νομίζουν ότι ανοίγουν την βρύση και τρέχει το νερό έτσι κυλάει με στις σωλήνες. Τρία αντιλιοστάσια δουλεύουν για να έρθει το νερό στη βρύση μας στο σπίτι μας. Και όταν πατάμε αυτό το περιβόητο καζανάκι, κύριε Νατσούλη, για να φύγουν τα νερά για να πάνε στο σαμπελόκι, στο υπολογικό καθαρισμό, περνάνε από έξι αντιλιοστάσια, κύριε Νατσούλη, που δουλεύουν εκθημερών. Και ο βιολογικός καθαρισμός, κύριε Νατσούλη, που αυτός έσωσε τη λίμνη της Καστοριάς, γιατί άμα σήμερα η λίμνη είναι άρρωστη, αν δεν υπήρχε ο βιολογικός καθαρισμός, δεν θα υπήρχε λίμνη σήμερα. Ναι. Ο βιολογικός την έσωσε, μας κοστίζει στην εταιρεία 1.000.000 ευρώ. 1.000.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα έξοδα που έχει αυτή η επιχείρηση. Με τα χρέη που κληρονόμησε η Δημοτική Αρχή και από τους περιφερειακούς τότε δήμους για τα αποχετευτικά. Λοιπόν, σίγουρα έτσι ακριβώς έχει κληρονομήσει πάρα πολλά χρέη. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τα χρέη τα κληρονομήσαμε, τα παραλάβαμε. Πρέπει όμως να εργαστούμε και να βάλουμε μια σειρά. Έρχεται ερώτημα, κύριε Τόσο. Έχουμε γκαρσονιέρες. Οι λογαριασμοί έρχονται στον ιδιοκτήτη ενώ τα ρολόγια είναι στο όνομα των ενοικιαστών. Ποιον κυνηγάτε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει ο κάθε ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης, όταν νοικιάζει ένα σπίτι, κύριε Νατσούλη, θα πρέπει να βάζει τον ενοικιαστή του να το γυρνάει το ρολόι στο όνομά του. Αυτό είναι νόμος. Αυτό είναι όπως να τη ΔΕΗ. Να καταβάλει το 95% για εγγύηση. Όπως τη ΔΕΗ, κανονικά. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται πάντα. Εδώ ποιον κυνηγάμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, και κανονικά φταίει ο ενοικιαστής. Αλλά εάν ο ιδιοκτήτης είναι τόσο χαλαρός και τους αφήνει, κάποια στιγμή θα φταίει και αυτός. Γιατί υπάρχει και το άλλο το ενδεχόμενο. Μερικοί νοικιάζουν τα σπίτια τους πουλώντας στους φοιτητές ή στον κάθε νοικιαστή δωρεάν νερό ή και ρεύμα και μετά το έρχεται το νερό λέει δεν ήταν στο όνομά μου, είναι στο νοικιαστή το όνομα. Δηλαδή, άμα πάτε να δείτε στο Μανιάκι, θα δείτε μερικοί νοικιάζουν γκαρσονιέρες, σου λέει δεν θα πληρώνεις νερό, θα έχεις δωρεάν ίντερνετ, δωρεάν όλα, έλα μείνε σε μένα. Και μόλις έρχεται η ώρα του νερού λένε ξέρετε κάτι, ο νοικιαστής μου δεν πλήρωσε, εγώ δεν, τι φταίω εγώ. Ναι, υπάρχει και αυτό. Όλα υπάρχουν. Κύριε Νατσούλη, είμαστε Έλληνες, ξέρουμε πώς συμπεριφέρει το Έλληνας. Δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Να το σκέφτεστε, κύριε Νατσούλη, όλα. Ναι, υπάρχει. Εκεί σε αυτή την περίπτωση όμως τώρα τι κάνετε. Πολλά. Εσείς ποιον θα κυνηγάτε, ποιον θα κάνετε αγωγή. Δεν πέστε μου στις τώρα, κύριε Νατσούλη, ποιο να κάνω, για πείτε μου. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Εγώ νομίζω οφείλει ο κάθε ιδιοκτήτης όταν νοικιάζει ένα κτίριο ή ένα διαμέρισμα να επιβάλλει στον. Ναι. Ενοικιαστή του να πάει να κάνει το ρολόι στο όνομά του. Όπως γίνεται στη ΔΕΗ, έτσι και στο ρεύμα. Άρα λέτε ότι αυτό από εδώ και πέρα, γιατί θα ακολουθήσουν μηνύσεις και αγωγές, πολύ προσοχή σε εσάς που νοικιάζετε, το ρολόι και ο λογαριασμός στο όνομα του ενοικιαστή. Και να πούμε, βεβαίως, και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη, ότι σήμερα η ΔΕΗ καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε το νερό της πόλης μας να είναι πάρα πολύ καθαρό. Βλέπετε συνεχώς κάνουμε αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Με τις μετρήσεις που κάνουμε, υπάρχει πάρα πολύ καλό και εξειδικευμένο προσωπικό όσον αφορά τις μετρήσεις και, την ποιότητα του νερού. Και να είστε σίγουροι, το νερό μας είναι πάρα πολύ καλό και ποιοτικό. Αυτά όμως δεν γίνονται έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, γίνονται με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και αυτοί οι άνθρωποι όταν εργάζονται πρέπει να πληρώνονται κιόλας. Οπότε πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε καλό και ποιοτικό νερό. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στα χρέη της ΔΕΙΑΚ, μόνο για την ΔΕΗ είναι 5,5 εκατομμύρια, σε προμηθευτές και τα λοιπά. Συνολικά τα χρέη της επιχείρησης αυτής πόσα είναι, κύριε Τόσκο, τα έχετε υπολογίσει? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, αρχές Νοεμβρίου θα μπουν οι ορκωτοί λογιστές, έχουμε παραγγείλει ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι θα μας δώσουν μια πλήρη ανάλυση. Αρχές Νοεμβρίου μπαίνουν ορκωτοί λογιστές στην ΔΕΙΑΚ. Οπότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε. Εσείς με πρόχειρους υπολογισμούς το έχετε βρει κάπου περίπου που μπορεί να είναι φωτός? Να μην λένε πράγματα τα οποία μπορεί να διαψευτούμε, λοιπόν, είναι μεγαλύτερα, πάντως υπάρχουν φυλές. Στο τέλος της θητείας σας, με τι θα είστε ικανοποιημένος, γιατί εδώ ρωτάνε οι φίλοι μας. Μόνο στη ΔΕΗ χρωστάμε 5,5 εκατομμύρια. Στο τέλος της θητείας, πόσα θα χρωστάμε? Για να είμαστε πραγματικά καλά και ικανοποιημένοι. Πρέπει άμεσα να έχω στο μυαλό μου να φύγει η ΔΕΙΑΚ από τη ΔΕΗ. Πρέπει να παγκλωβιστούμε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ για όλα αυτά τα αντιλιοστάσια που σας είπα μας χρεώνει οικιακό τιμολόγιο. Το χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, από τα 5,5 εκατομμύρια που οφείλουμε, το 1.300 είναι πανωτόκια και τόκια περιμερίας. Μάλιστα.
θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική, να πιέσουμε στην Αθήνα με πολιτική βούληση, μόνο έτσι λένε το θέμα, να μας απαλλάξουν από τα πανωτόκια, να βρω το ένα μέρος που πρέπει να πληρώσω στη ΔΕΗ για να απεγκλωβιστώ και να φύγω για να πάω σε ιδιώτη πάροχο, για να σταματήσω εδώ τα πανωτόκια της ΔΕΗ, στα 4 εκατομμύρια ας πούμε, και ο ιδιώτης πάροχος κ. Ρατσούλη από συζητήσεις που έχουμε κάνει, γιατί η ΔΕΗ ξοδεύει περίπου 800-900.000 ευρώ ρεύμα το χρόνο. Οι προτάσεις που έχουμε και θα γίνει δημοπρασία, θα γίνει απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία, ναι. Θα γίνει δημόσιος διαγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε μας λένε θα είναι και μέχρι και 30% κάτω από τα κοστολόγια της ΔΕΗ, από το κόστος της ΔΕΗ. Δηλαδή, όσοι οι ΔΕΗ πληρώνουν σήμερα 900, μπορούν με 600.000 ευρώ πάροχο. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι για μας. Αυτά ήρθαμε να κάνουμε στο Δήμο, κύριε Ρατσούλη, να νοικοκυρέψουμε πράγματα τα οποία επί χρόνια ήταν στον αέρα. Να ρωτήσω το εξής. Δεν αργές, αδερφέ. Όλα αυτά θα νοικοκυρέψουμε. Λοιπόν, σιγά όμως. Να ρωτήσω και το εξής. Για την αποπληρωμή των χρεών της ΔΕΙΑΚ, έχει περάσει από το μυαλό σας αύξηση των τελών? Όχι, όχι. Για νερό ή για αποχέτευση? Όσο είμαι εγώ στη διοίκηση, δεν πρόκειται ποτέ αυτό και να γίνει το πράγμα αυτό. Ήδη πληρώνουμε πολύ ακριβό νερό. Ήδη η ΔΕΙΑΚ πληρώνει πάρα πολύ ακριβό νερό. Έχει μεγάλο πάγιο, το ξέρω, το ζω και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αύξηση όσο είμαι εγώ. Άρα λοιπόν, όσο είναι ο Πέτρος Τόσκος πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, δεν θα γίνει καμία αύξηση στο νερό. Έτσι, προτιμώ να πάω σπίτι μου και ας έρθει κάποιος άλλος να την επιβάλλει. Ωραία.